από ανθρώπους που μιλάνε για όραμα και λογισμό. Αλλά το όραμα λείπει και ο λογισμός χάνεται μέσα στον υπολογισμό. Όλοι ξέρουμε ότι αποδυναμωμένος Δήμος σημαίνει έλλειψη έργων. Σημαίνει υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σημαίνει αδυναμία σχεδιασμού. Εμείς γνωρίζουμε ότι κανένας δεν θα έρθει να μας πιάσει από το χέρι και να μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο. Γνωρίζουμε ότι μόνοι μας πρέπει να αγωνιστούμε για να χτίσουμε την πρέσπα που ονειρευόμαστε. Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα. Για να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Φίλες και φίλοι, έλεγα συνέχεια ότι είμαι περήφανος για τη σύνθεση του ψηφοδελτίου μας. Σήμερα λέω ότι είμαι περήφανος και για τον αγώνα που δώσαμε. Με επιμονή και με ήθος, χωρίς απειλές και παρατράγουδα, με λογικά επιχειρήματα και με ευγένεια και σεβασμό απέναντι στους πολίτες. Κάθε μέρα, όλο αυτό το διάστημα, προσπαθήσαμε να μοιραστούμε αυτό που όλους μας ενώνει. Το όνειρό μας για ένα πρότυπο δήμο, ένα δυνατό δήμο Πρεσπών. Σε 2 μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να δηλώσουμε με την ψήφο μας ποια πρέσπα θέλουμε. Η επιλογή είναι στο χέρι μας. Θέλουμε μια πρέσπα έρημεο στις διαθέσεις ανθρώπων που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν να μας πάνε ένα βήμα μπροστά. Θέλουμε ένα δήμο που να εξυπηρετεί και να βολεύει κάποιους, αφήνοντας από έξω τους πολίτες. Ένα κλειστό σύστημα που να αφορά μόνο μια μερίδα ανθρώπων. Ή θέλουμε την πρέσπα που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους και περνάει δυναμικά στην επόμενη σελίδα. Με έναν δήμο με ανοιχτές πόρτες και διαφάνεια, με τις πρεσπιώτες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η απόφαση είναι δική μας και θα την εκφράσουμε την Κυριακή στην Κάλπη. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε πολλά αυτές τις ημέρες της προεκλογικής περίοδου. Κάποιοι ξεδάψαν μεθόδους που εμάς δεν μας αφορούν. Ακούσαμε φωνές δυνατές, κορώνες, για να δημιουργήσουν εντύπωση. Ακούσαμε για ταξίματα, για ίντρικες, ακόμα και για επιλές. Εμείς δεν φωνάξαμε. Επιλογή μας ήταν να μην πούμε σε διάλογο με παραλογισμούς και διαστρεβλώσεις. Αποφασίσαμε να μιλήσουμε με λογικά για τα σχέδιά μας. Δεν βγήκαμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Δεχτήκαμε πολλές κατηγορίες, αλλά δεν απαντήσαμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε φασαρία. Δεν πιστεύουμε ότι οι εκλογές είναι πεδίο μάχης. Για μας οι εκλογές είναι μια σοβαρή διαδικασία την οποία σεβόμαστε.
όπως σεβόμαστε τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και δεν τον υποτιμούμε. Την Κυριακή ας κρίνουμε με την κοινή λογική. Ας προσπαθήσουμε να δούμε καθαρά ποιο είναι το συμφέρον μας ως άτομα και ως περιοχή. Έχουμε μια ευκαιρία να δουλέψουμε για την πρόοδό μας. Ας μην τη σπαταλήσουμε. Η 8η Οκτωβρίου μπορεί να σηματοδοτήσει μια νέα αρχή πάνω σε γερές βάσεις που μπήκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η 8η Οκτωβρίου μπορεί να σταματήσει όλες τις δυνάμεις που τραβούν την πρέσπα πίσω σε ένα σκοτεινό παρελθόν. Μπορεί να γίνει η μέρα που θα ανασάνουμε όλοι μαζί και θα πάρουμε δύναμη για να κυνηγήσουμε το όνειρό μας. Θέλω να απευθυνθώ στους υποψήφιους και τους φίλους του συνδυασμού μας και να τους ευχαριστήσω για το καλό αγώνα που έδωσαν μέχρι σήμερα. Και να τους διαβεβαιώσω ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής, εμείς θα συνεχίσουμε όλοι μαζί. Δεν μας ενδιαφέρουν οι τίτλοι, αλλά το καλό της περιοχής, το καλό όλων μας. Και θέλω να πω σε όλους τους πολίτες της Πρέσπας ότι εμείς δεν ζητάμε να μας ψηφίσετε για να βγούμε μπροστά. Είμαστε μπροστά και αγωνιζόμαστε καθημερινά για το καλύτερο. Είμαστε όλοι άνθρωποι του Μόχθου, ο καθένας στον τομέα του, και πιστεύουμε ότι η πρόοδος έρχεται μόνο μέσα από τη συνεργασία. Η ψήφος στο συνδυασμό μας είναι ψήφος στις αξίες που θα μας πάνε πιο μπροστά. Είναι μια δήλωση ότι μας ενδιαφέρει το καλό της περιοχής. Είναι εμπιστοσύνη για να συνεχίσουμε ακόμα πιο δυναμικά. Πρεσπιώτησες και πρεσπιώτες, ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί το επόμενο βήμα. Να δηλώσουμε ότι το κάθε χώριο, η κάθε γειτονιά, όλοι μαζί επιλέγουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον με σοβαρότητα. Σε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο περίπλοκος, εμείς να παλέψουμε όλοι μαζί και να κάνουμε την Πρέσπα μια κυβωτό πρόοδου και ευημερίας. Την Κυριακή ψηφίζουμε όλοι Πρέσπα το μέλλον μας. Στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα όλοι μαζί. Βάζουμε στην άκρη όσα μας κρατάνε πίσω και προχωράμε στο μέλλον όλοι μαζί. Γιατί η Πρέσπα είναι το μέλλον μας και εμείς είμαστε το μέλλον της Πρέσπας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.